Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Λιονής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Λιονή, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Κοιτάξτε, θα ήταν λίγο, αν θέλετε, λάθος από κάποιον να πει ότι είναι καλά όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ όμως τη θέσα να σας πω, επειδή διάβασα το ριζοσπάστη στα πρωτοσέλιδα, εννοώ, έτσι. Θα έλεγα είμαι πολύ καλά, γιατί ετοιμάζω τις κινητοποίησεις μου για τη ΔΕΘ και γιατί 26 του μηνός έχουμε την εκδήλωση έξω από το εκθεσιακό κέντρο και 7 νομίζω του μηνός θα είναι η συγκέντρωση. Οπότε κοιτάξτε, θα το βάζα το καλά, έτσι, λόγω Αυγούστου, ξέρετε. Θα σας πω, επειδή πάντοτε υπάρχει μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος μετά το καλοκαίρι, ότι κάναμε τις διακοπές, ότι έχουμε χαλαρώσει, ότι είμαστε καλά. Τώρα έρχονται και υποτίθεται οι καλές ειδήσεις. Άκουσα με προσοχή και την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο. Και υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας ενός θετικού κλίματος, αν θέλετε. Ενός κλίματος θετικής ενέργειας, για να θυμηθούμε και πετυχημένη διαφήμιση. Ναι. Αλλά δυστυχώς πραγματικότητα ήταν τελείως ανάποδη. Γιατί ξέρετε, αν εξετάσει κανείς το τι γίνεται τώρα και το τι θα έρθει την επόμενη περίοδο, δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Γιατί αν προσέξει, αν πάρει κανείς με μεγάλη προσοχή τις αναλύσεις που έκανε και τις πραγματικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Παρίσι, μίλησε ότι αυτό που θα έρθει ως πρώτο βήμα την επόμενη περίοδο θα είναι ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο νέων φοροαπαλλαγών προς το μεγάλο κεφάλαιο, με μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, με την προώθηση των περίφημων υπεραποσβέσεων, με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συνεχή τσακωμό με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν καταλαβαίνει όμως ο πολλής κόσμος όταν τα ακούει αυτά, και θα μπορούσε να πει: OK, και τι μας πειράζει μας? Κοιτάξτε, επειδή τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, όσο και αν προσπαθούν ορισμένες τηλεοπτικές σειρές που τώρα την τελευταία περίοδο είναι της μόδας να μας πείσουν ότι τα λεφτά πέφτουν από τον ουρανό. Τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ανάλογα τι ουρανό έχει ο καθένας, ναι, δεν ρίχνουν όλοι ουρανοί. Σωστά, ή δεν πέφτουν για όλους, αν θέλετε, πιο σωστά. Μπορεί να μην πέφτουν για τον κόσμο, πέφτουν για τις επιχειρήσεις. Αν λοιπόν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων, αυξηθούν οι υπεραποσβέσεις ή την επόμενη περίοδο τότε να σας πω ένα σενάριο, συγγνώμη. Αν όμως γίνουν αυτά και οι επιχειρήσεις πάρουν μπρος και προσλάβουν πιο πολύ κόσμο και ανεβάσουν τους μισθούς, αυτό είναι το σενάριο. Αυτό δεν είναι καλό. Θα σας πω, το μόνο λάθος στο σενάριό σας είναι το τελευταίο και ποιος το δείχνει, ο τουρισμός. Κοιτάξτε, πάρτε τον τουρισμό. Ο τουρισμός μέσα στην κρίση στην Ελλάδα, για διάφορους λόγους, μέσα στους οποίους είναι και η γεωπολιτική της περιοχής, σχεδόν διπλασίασε τις αφήσεις. Ναι, ρεκόρ έχει κάνει συνέχεια. Σωστά. Πήγαμε από τα 15 εκατομμύρια στα 30. Ναι. Έχετε δει εσείς όμως βελτίωση των συνθήκων δουλειάς των εργαζόμενων στον τουρισμό? Καμία βελτίωση. Ίσα-ίσα, οι άθλιες εργασιακές συνθήκες του τουρισμού είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Είδατε εσείς αυτή η τεράστια εκτείναξη στον τουρισμό να βοηθάει την ελληνική οικογένεια να κάνει διακοπές? Οι ίδιες οι δικές τους εκθέσεις, οι εκθέσεις δηλαδή του ΣΕΤΕ, μιλάνε ότι έχει μειωθεί στο 1/3. Στο 1/3, προσέξτε το νούμερο, έχει μειωθεί κατά 67%. Έχουν μειωθεί οι δαπάνοι που κάνουν οι Έλληνες για την συνεχόρια τουριστική αγορά. Δηλαδή φύγαν οι Έλληνες από τον ελληνικό τουρισμό για να έρθουν τα 30 εκατομμύρια των ξένων, και οι Έλληνες δουλεύουν με πολύ χειρότερους εργασιακούς όρους. Και δεν αναφέρουν στους Έλληνες με μια εθνικιστική, αν θέλετε, θέση. Λέω οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που ζούμε εδώ αυτό στην Ελλάδα. Τι δείχνει όμως, τι δείχνει το πράγμα? Δείχνει ότι η ανάλυση που κάνατε έχει φυσικά 1, 2, 3 σωστά σημεία, αλλά χωλαίνει στο τέταρτο. Και εγώ περιέγραψα ένα σενάριο, έτσι. Δεν ήταν προσωπική μου ανάλυση. Όχι, προφανώς δεν αναφέρομαι. Οι αναλύσεις μου είναι διαφορετικές. Έχετε δίκιο και συγγνώμη. Παρακαλώ. Στη δική σας ανάλυση. Η ανάλυση αυτή, το δεσπόζον σενάριο, αν θέλετε, αυτό το οποίο εμφανίζει τόσο η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, γιατί είναι πανομοιότυπη η στρατηγική η οποία εμφανίζεται. Τι έλεγε? Ότι θα έρθει ανάπτυξη και ανάπτυξη θα φέρει νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Όμως η ανάπτυξη απαιτεί για να υπάρχει η περιβόητη ανταγωνιστικότητα, χαμηλούς μισθούς, άθλιες εργασιακές σχέσεις, αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Και αυτό το βλέπουμε παντού και στον ελληνικό τουρισμό, το βλέπουμε σε όλες τις αναλύσεις, το βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα το επιχείρημα που λέει ότι περιμένετε, αφήστε λίγο να μειώσουμε κι άλλο τη φορολογία των επιχειρήσεων,
Πάρτε μερικά φορολογικά. Μα λέει θα μειώσει και τη δική μας, κύριε Λιονί. Δεν το είδα. Εγώ δεν είδα τέτοια ανάλυση. Υπάρχει εγώ είδα σκέψη, λέει, να πέσει. Καλά, υπάρχει σκέψη. Ξέρετε και εγώ είχα σκέψη όταν ήμουν μικρός. Είχα σκέψη να γίνω πρωταθλητής και να ανέβω στο Everest. Σε ποιο σπορ? Ναι, ήθελα να γίνω ριβάτη και να ανέβω στο Everest, αλλά δεν το έκανα. Να ανέβω στο Everest, αλλά δεν το έκανα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν πρέπει να ζήσει κανείς, αρχίζει και λέει: πρώτα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο. Mm-hmm. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Θα ξεκινήσουμε, λέει, με μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και θα τις πάμε από το 28% σταδιακά στο 20%, θα πάμε τις αποσβέσεις από το 100% στο 200% και θα βγει ένας νέος αναπτυξιακός νόμος. Mm-hmm. Αν τα βάλετε κάτω αυτά, τα οποία επιμένω δεν είναι, αν θέλετε, δοξασία του σημερινής κυβέρνησης, γιατί τις ίδιες ακριβώς προβλέψεις και ανακοινώσεις είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από πίσω από τη σκηνή. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω, αυτό ποιος θα τα πληρώσει? Τι σημαίνει, γιατί το έχετε τονίσει 2-3 φορές? Ότι... ποιος θα πληρώσει όμως αυτά τα 2, 3, 4, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθεί το μεγάλο κεφάλαιο? Και δυστυχώς ο χαμένος, επειδή αν κερδίσει το μεγάλο κεφάλαιο, κάποιος θα χάσει, θα είμαστε εμείς. Θα προκύψει από την αύξηση του τζίρου. Μάλιστα. Τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν οι εξαγγελίες που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός τόσο για τη φορολογία όσο και για την προσέλκυση γαλλικών επενδύσεων, mm-hmm, για μας, για τους Έλληνες εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα μέσα στη χώρα, σημαίνουν νέες θυσίες, σημαίνουν συνέχεια της πολιτικής φθηνής εργατικής δύναμης, σημαίνουν νέα. Συγγνώμη κύριε Λιονί, εναλλακτικά να μην φέρουμε γαλλικές. Να μην μειώσουμε τη φορολογία. Τι να κάνουμε όμως? Γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε ακίνητοι. Έχετε δίκιο. Όχι, να μην κάτσουμε ακίνητοι, αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ζούμε σε μια περίοδο όπου η παραγωγικότητα της εργασίας έχει εκτιναχθεί, όπου μπορούμε να δουλεύουμε, όπου δουλεύοντας 10 ώρες παράγουμε υπερδιπλάσια πράγματα, mm-hmm, από όσα παρήγαγαν οι άνθρωποι 50 χρόνια πριν, δουλεύοντας πάλι 10 Πού ώρες. Πού πάει όλη αυτή η υπεραξία? Αυτό σας λέω, όλη αυτή λοιπόν πηγαίνει στον πραγματικό αντίπαλο των εργαζόμενων, πηγαίνει στο μεγάλο κεφάλαιο, τη στρατηγική του οποίου υπηρετεί τώρα η Νέα Δημοκρατία, υπηρετούσε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το κλίμα θετικής ενέργειας το οποίο προσπαθεί, επιχειρείται να δημιουργηθεί, δεν αναφέρομαι στην θέση προς Θεού. Τρίτο ενικό, απρόσωπη έκφραση, με αλφαγιώτα το γράφετε. Να, με αλφαγιώτα. Επιχειρείται λοιπόν να δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα θετικής ενέργειας. Προσπαθεί να συγκαλύψει ότι για να κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο και για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη, εμείς τα χάνουμε. Όσο λοιπόν επιμένουμε σε μια στρατηγική, όποιος και να είναι ο τίτλος της, τη λέμε δίκαιη, συμμετοχική, ανοιχτή, βιώσιμη ανάπτυξη, όσο αυτή η ανάπτυξη είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι θα χάνουν. Μάλιστα. Και θα χάνουν είτε επειδή η φορολογία τους δεν θα μπορεί να μειωθεί για να μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων, άρα, ή ακόμα και αν μειωθεί, προσέξτε λίγο, γιατί και αυτό είναι ένα επιχείρημα. Φυσικά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Επειδή μας διώχνουν σε ένα λεπτό, πείτε αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω Χόντζα και κάτι άλλο, ναι. Τη γνωστή ιστορία του Χόντζα που πρώτα έβαλε μέσα στο σπίτι όλα τα ζώα και έβγαλε μετά μια κότα. Υπάρχει και το καλύτερο όμως. Υπάρχει καλύτερο. Με το γάιδαρο που μόλις έμαθε να μην τρώει, πέθανε από ασιτία. Πάνω που τον είχε εκπαιδεύσει να είναι νηστικός. Ακριβώς, αλλά εγώ ξέρω που ήθελα να επιμείνω, να εστιάσω. Ήθελα να εστιάσω ότι ακριβώς αυτή η παραγωγικότητα της εργασίας οδηγεί σε παραγωγή πολύ νέου πλούτου και το ζήτημα που έχουμε εμείς ως εργαζόμενοι στους λαϊκά στρώματα είναι να δούμε ότι αυτό το πλούτο ή θα τον καρποθούν οι εργαζόμενοι ή θα τον καρποθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη στο μεγάλο κεφάλαιο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Εμείς λοιπόν σαν ΚΚΕ λέμε, και θα έκλεινα με αυτό που λέγατε, με προλάβατε αν θέλετε στην αρχή της συζήτησής μας, εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συγκρουστούμε με την πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να συγκρουστούμε με τις στρατηγικές επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου, είτε έχουν σοσιαλδημοκρατική είτε έχουν νεοφιλελεύθερη αν θέλετε χρειά, γιατί η ουσία τους είναι η ίδια, mm-hmm, είναι πώς η καπιταλιστική ανάπτυξη θα προχωρήσει πιο γρήγορα, να απαιτήσουμε σήμερα να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και όχι οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως να συσπυρώσουμε και να συγκεντρώσουμε δυνάμεις για το μοναδικό δρόμο που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Που είναι? Και αυτός είναι όλος αυτός ο πλούτος, ο κοινωνικός πλούτος, να τον καρποθούν οι εργαζόμενοι, παίρνοντας τη συγκεντρωμένη παραγωγή και την ίδια την εξουσία στα χέρια τους. Θα σας πω τι πάθαμε. Και είναι οι μεγάλοι όμιλοι, αυτοί έχουν την εξουσία, αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει, αυτοί καταστρέφουν τις ζωές μας, με αυτούς πρέπει να συγκρουστούμε. Μάλιστα. Επειδή εγώ ήθελα να τα πείτε έτσι ακριβώς, για να μην πείτε ότι σας χάλασα τη δομή, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα και δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς για την Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Θα είχαμε να πούμε. Εγώ φταίω, δεν έχω άλλο χρόνο. Όχι, δεν γίνεται κύριε Λιονί, τελειώσαμε.
αυτή η εξίσωση, ξέρετε, είναι ντροπή να γίνεται αυτή η εξίσωση, ειδικά όταν αυτός ο οποίος κατάφερε όχι μία αλλά πολλές φορές μέσα στην ιστορία να τσακίσει το φασισμό ήταν ακριβώς το οι κομμουνιστές της Σοβιετική Ένωση, το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, με την καθοδήγηση που είχε από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Με καθοδήγηση είναι, λαμπρή του στρατηλάτη μας, του Στάλιν, που έλεγε όχι, κάποτε Στάλιν, το τραγούδι. Κοιτάξτε, δεν είναι ο Στάλιν, είναι αλλά ο Στάλιν ήταν. Και ήταν και καιρό μετά. Είναι η καθοδήγηση μιας πολιτικής ιδεολογίας που φωτίζει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος σε όλες τις εκλογές της. Φωτίζει ότι ο φασισμός είναι μια έκφανση αυτής της ίδιας της λεγόμενης κοινοβουλευτικής αστικής δημοκρατίας, την οποία δεν είχε κανένα θέμα να συνεργαστεί. Θα με απολύσουν εξαιτίας σας, γιατί άμα χαλάσω το σήμα, όχι από αυτά που είπαμε, την πάτησα, έτσι. Να τελειώσουμε λέγοντας αυτό το πράγμα, ότι κατά τη δική μας άποψη αποδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η άθλια προσπάθεια ταύτισης του ναζισμού με τον πραγματικό αντίπαλο και τον πραγματικό φίλο των λαών σε ολόκληρη Δυτική, που κατάφερε να τον τσακίσει τη Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιονίτη. Καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να είστε καλά επίσης.